Στη Μόσχα, στο Βλαδιβοστόκ και σε πολλές άλλες πόλεις, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν υπέρ του Αλεξέη Ναβάλνη. Οι αρχές συνέλαβαν περισσότερους από 180 διαδηλωτές, ανάμεσά τους και δύο στενούς συνεργάτες του 44χρονου πολιτικού. Ο Αλεξέη Ναβάλνη συνεχίζει την απεργία πείνας. Λέμε όχι στην καταπίεση, όχι στην απόκρυψη της αλήθειας. Η φυλακή σκοτώνει τον Αλεξέη Ναβάλνη. Οι διαδηλωτές ζητούν την άμεση απελευθέρωσή του και κατηγορούν το Κρεμλίνο για εκδικητική συμπεριφορά. Ο προσωπικός του γιατρός υποστηρίζει πως η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή. Διαφορετική άποψη έχει η Τατιάνα Μοσκάλκοβα. Η Επίτροπος της Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε πως 4 γιατροί επισκέφθηκαν τον Ναβάλνη και διέγνωσαν πως δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η Μοσκάλκοβα σημείωσε πως ο Ναβάλνη βρίσκεται σε καλά χέρια και πως του χορηγείται η αναγκαία θεραπευτική αγωγή. Δυτικές κυβερνήσεις ζητούν από τη Μόσχα να αποτρέψει πιθανή επιδείνωση της υγείας του Ναβάλνη. Το Κρεμλίνο απαντά πως πρόκειται για εσωτερική υπόθεση και υποστηρίζει πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει υποδείξεις στη Ρωσία.